ο κύριος Γεωργιάδης είπε για τα κοινά γενέθλια που κάναμε τον κύριο Καμένο στο σπίτι του. Αυτά τώρα είναι μπουρδες κοπανιστές. Το λόγο τον παίρνω για τη λέξη ανθρωπάκια. Ανθρωπάκι είναι αυτός ο οποίος του δίνει διαταγή ο αρχηγός του κόμματός του και μαζί με το διπλανό του κάνει ερωτήσεις για να πάρουμε πιο γρήγορα τα γερμανικά υποβρύχια και ανταμείβεται, μουρμού τώρα, και ανταμείβεται με θέση υπουργική αφού φεύγει από το κόμμα του στην επόμενη κυβέρνηση. Ανθρωπάκι και μάλιστα της ελεηνής μορφής είναι αυτός ο οποίος την περίοδο που είναι υπουργός δίνει σε συνεταίρο του που έχουν κοινή εταιρεία διαφημιστική δαπάνη στο κανάλι Blue Sky μέσω του Κελπνό. Αυτός είναι ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είναι αυτός που έχει στο γραφείο του μία υπάλληλο ονόματι Θεοφυλάτου, γυναίκα ενός catering και υπηρεσιών υποστήριξης που μέσω της αδερφής της και του άντρα της αδερφής της δίνει ετήσια συμβόλαια 160 και 150 χιλιάδες ευρώ για συντήρηση και για τροφοδοσία στους ξενώνες του Κελπνό που υπεύθυνος είναι ο τρίτος της παρέας, ο σύζυγος της κυρίας που κάνει σήμερα μηνύσεις στο νέο πρόεδρο του Κελπνό. Αυτός είναι ανθρωπάκι. Μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ για το ποιος είναι ο καημός σας. Εμείς δεν είμαστε δεμένοι με τσικαρέκλες. Εμείς είχαμε αξία και πριν γίνουμε υπουργοί και βουλευτές. Στο τέλος της ζωής μας, εμείς στο τέλος της ζωής μας δεν θα μας θυμούνται γιατί είμαστε υπουργοί βουλευτές. Θα μας θυμούνται οι 12.000 ασθενείς τους οποίους χειριστήκαμε αυτοτελώς, οι 8.000 που έχουμε χειρουργήσει μέχρι σήμερα. Θα μας θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι που υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματά τους. Αυτοί θα μας θυμούνται. Τα υπουργηλίκια και τα βουλευτηλίκια είναι περαστικά. Ό,τι κάνεις στη ζωή, στη δουλειά σου μένει. Και δεν συγκρινόμαστε στο θέμα του ανθρωπακιού. Ανθρωπάκι, για τελευταία κουβέντα, είναι αυτός ο οποίος βλέπει ότι του καταστρέφεται το αφήγημα της αριστερής παρένθεσης και της επιστροφής στην κουτάλα της κυβερνητικής εξουσίας και προσπαθεί να λασπώσει, να σπηλώσει, να διαστρεβλώσει για να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι. Εσείς έχετε πάθει αλλεργία και λυσάγρα που έχετε φύγει από τις καρέκλες 2 χρόνια. Εμείς και αύριο το πρωί να φύγουμε, έχουμε τρόπο να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Το κατάλαβες, κύριε Αντιπρόεδρε, μιας ιστορικής παράταξης που αντί για τον καραμαλισμό σήμερα έχει αυτούς που ευχαριστεί ο Πατακός. Πάντε μπράβο. Για ένα λεπτό. Σύγχαμα της κοινωνίας.